Στην ανάρτηση τη γαλάζια σημαία, στον χώρο του Δημοτικού Κάμπινγκ Κουρούτα, προχώρησε το μεσημέρι τη Τρίτη ο Δήμαρχο Ήλιδα Γιάννη Διμπέρη με τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Παλιβό. Πρόκειται για μια επιχρόνια διάκριση τη Κουρούτα με εξαίρεση την περσινή σεζόν, με τον κύριο Λιμπέρ να επισημαίνει ότι η προσπάθεια τη Δημοτική Αρχή αποβλέπει όχι μόνο σε αυτή τη διάκριση, αλλά και γενικότερα στην προστασία και διαφύλαξη του φυσικού πλούτου που διαθέτουν περιοχές του Δήμου Ήλιδας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά από δύο και πλέον δεκαετίες που η Κουρούτα είχε συνεχώς τη γαλάζια σημαία ως ακτή, με ό,τι η γαλάζια σημαία συμβολίζει, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, θα τα επαναλάβω κι εγώ τώρα με λίγα λόγια για τον κόσμο. Γαλάζια σημαία σημαίνει όχι μόνο καθαρά νερά, όχι μόνο καθαρά νερά για κολύμβηση, όχι μόνο καθαρή ακτή, αλλά και υπηρεσίες. Για ένα περιβάλλον το οποίο θα καλύπτει υπηρεσίες. Για τους λουόμενους όλους, για τους ανθρώπους που έρχονται να απολαύσουν τη θάλασσα και να κάνουν το μπάνιο τους, για τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες, για όλη, εν πάση περιπτώσει, την κοινωνία των ανθρώπων που θέλει να εξυπηρετηθεί στην παραλία. Επιθετικά κινείται ο Δήμος Ήλιδας για να διατηρήσει την κατοχή του Δημοτικού Κάμπινγκ Κουρούτας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Ήλιδας Γιάννη Λιμπέρη, το μεσημέρι της Τρίτης στη διάρκεια ανάρτησης της γαλάζιας σημαίας. Δεν αναγνωρίζουμε πια καμία εταιρεία του Δημοσίου. Αξιοποίηση των ακινήτων. Το ακίνητο αυτό ανήκει στο λαό της Αμαλιάδας, ανήκει στο λαό της Ήλιδας της Ηλίας. Το ακίνητο αυτό, όπως είδατε, το εξοραίσαμε και το φτιάξαμε. Δείξτε μια εικόνα μετά πώς είναι, από την εγκατάλειψη που είχε και από το έσχος που παρουσίαζε ως εικόνα, γιατί άμα ερχόταν οι άνθρωποι που κάνουν τις αξιολογίες για τη γαλάζια σημαία και έβλεπαν αυτό το έσχος που υπήρχε, όχι του χρόνου, δεν ξαναβλέπαμε γαλάζια σημαία. Εμείς μπήκαμε μέσα, είπαμε στους κυρίους ότι αυτό είναι δικό μας, κάναμε δήλωση στο ελληνικό κτηματολόγιο ότι είναι κτήμα της Αμαλιάδος, του λαού, του Δήμου της Αμαλιάδος, αυτό και θα το παλέψουμε στα δικαστήρια, στο Θεό, όπου χρειάζεται για να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας. Αναφορικά με τις κινήσεις που έχουν γίνει για να περάσει η έκταση στο Δήμο, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο, το δήλωσαν στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Αμαλιάδος και ετοιμάζονται να δώσουν τον αγώνα στα δικαστήρια προκειμένου να ενταχθεί στην περιουσία του Δήμου Ήλιδας.